Δεν υπήρχε λοιπόν καμία προδοσία και φυσικά δεν υπάρχει προδότης. Υπάρχει, δεν το έγραψα εγώ. Καλά, πας με τόσο όμως, αφού δεν υπήρχε προδοσία, τι το θεωρείτε συκοφαντικό ότι το γράψατε εσείς? Διότι η εφημερίδα και όχι μόνο αυτή το εμφάνισε ως προδοσία. Παρακαλώ, έχετε σημασία, κάποια απάντηση? Σύντομη, για να κάνουμε διάλειμμα και θα σας γυρίσουμε. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Λαζαρίδη. Δεν είχα κανένα πρόθεση. Εγώ ανέφερα ότι έγραψε η Δημοκρατία και επί 15 μέρες δεν υπήρξε προσωπική διάψευση του κύριου Λαζαρίδη. Υπήρξε από άλλες εφημερίδες. Άλλες εφημερίδες, άλλο. Εσείς προσωπικά δεν είχατε διάψευση, αυτό λέω. Προχωράμε. Χαίρομαι που με τη δική μου παρέμβαση διευκρινίζεις. Ωραία, το διευκρινίσαμε. Δεύτερον θέμα. Το κείμενο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος δεν έλεγε ότι υποστηρίζει τη διαπραγμάτευση της ελληνικής κυβέρνησης. Το κείμενο λοιπόν αυτό που λέτε έχει την επισήμανση στην ουσία κατά της διαπραγμάτευσης της ελληνικής κυβέρνησης. Σε αυτό σας επικρίνουμε. Λοιπόν, ότι στήσατε εντάξει, με τον κύριο Σόιμπλε και με την κυρία Μέρκελ μια ιστορία υπονόμευσης της ελληνικής κυβέρνησης. Ευχαριστούμε και για την παρέμβαση. Καλή σας μέρα. Περιμένετε.